εκατομμύρια που δαπάνησε, από τα 300 περίπου βέβαια δισεκατομμύρια που είναι η περιουσία του, πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, για την εξαγορά του Twitter. Ο κύριος Νίκος Βασιλάκος είναι κοντά μας, είναι ο πρόεδρος της Internet Now. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλάκο. Καλημέρα, σας Ανέστη, όλα τα καλά. Να είστε καλά κι εσείς, χρόνια εσείς πολλά. Για να μας πείτε τι σημαίνει αυτή η εξαγορά μίας από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες παγκοσμίως στα social media. Έχουμε παγώσει όλα, ξεκινάω από αυτό, γιατί δεν ξέρουμε τι έρχεται. Δηλαδή, έχει πει ότι δεν θα πειραχτούν οι 2.000 εργαζόμενοι, αλλά σας θυμίζω ότι έχουμε 2.000 εργαζομένους, έχουμε ομάδες εργασίας που ελέγχουν τα fake news, όπως έγινε με την περίπτωση Donald Trump που τον έδιωξαν από το Twitter, και έχουμε τώρα 22 δισεκατομμύρια δολάρια δικά του, προσωπική περιουσία του Elon Musk, που θυμίζω ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος μένει σε τροχόσπιτο, ο οποίος έφτιαξε την SpaceX και έδωσε εναλλακτική στο πώς επιστρέφουν οι αστροναύτες από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, γιατί μέχρι τον Musk ο μόνος τρόπος επιστροφής ήταν το Soyuz, που σημαίνει ένωση, το σκάφος των Ρώσων. Ο Musk κατάφερε να απαγκιστρώσει τους Αμερικάνους από τους Ρώσους όσον αφορά στα διαστημικά παιχνίδια. Άλλα 22 δισεκατομμύρια δολάρια, γιατί είναι 44 το τίμημα, είναι τα χρήματα που χρειάζονται για να το αποκτήσει, και τα πήρε από τη Morgan Stanley ιδανικά. Μισά δανεικά, μισά δικά του. Και τι θέλει να κάνει? Πρώτον, θέλει να βγάλει την ανωνυμία από το ίντερνετ. Και το Twitter θέλει ουσιαστικά να επιβεβαιώσει όλους τους λογαριασμούς. Άρα δηλαδή στο αυτό... Twitter θα γράφουμε μόνο επωνυμός. Κύριε Βασιλάκο, σημαίνει αυτή είναι η επιθυμία του. Ήρθε το τέλος των trolls, το τέλος των αυγών, το τέλος των ψεύτικων λογαριασμών, το τέλος των ομάδων, των κομμάτων και των στρατιών, οι οποίες έβγαιναν στο Twitter με καλυμμένοι πίσω από το πέπλο της ανωνυμίας και έγραφαν ό,τι ήθελαν. Αυτό είναι πολύ θετικό βέβαια στην εξέλιξη, έτσι δεν είναι? Πώς το βλέπετε? Εγώ θα σας πω το εξής. Ελάτε. Δεν θέλω να πάρω θέση σε αυτό, γιατί είναι πολύ λεπτό το ζήτημα, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι αποκαλύψεων βασίζεται στην ανωνυμία. Η κακή της πλευρά είναι, εννοείται, αυτό που έχουμε ζήσει όλοι ως δημοσιογράφοι, ως επαγγελματίες, τα trolls. Όπως και τα fake news, κύριε Βασιλάκο, γιατί σας έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές να μιλήσουμε για τα fake news και αυτή τη μάστιγα. Άρα λέτε ότι αυτό μπορεί να διορθωθεί, από την άλλη όμως η επωνυμία δημιουργεί άλλα προβλήματα. Γίνεται facebookοποίηση του Twitter, που σημαίνει αλγόριθμος, που σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, που σημαίνει ότι γράφεις για κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί παρεξηγήσιμο και να σου κόψει το μικρόφωνο, και καταλαβαίνετε τι σημαίνει στο μέσο το οποίο ανεβοκατεβάζει προέδρους στην Αμερική. Σας το επισημαίνω αυτό. Το Twitter έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, επειδή ελέγχεται από άνθρωπο και όχι από μηχανή. Τώρα το μεγάλο ζήτημα είναι ο εκδημοκρατισμός της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας μεροκαματιάρης βιοπαλαιστής. Δεν έχω δικαίωμα να αγοράσω σπίτι, επειδή ο αλγόριθμος της τράπεζας μου λέει ότι δεν θα εκπληρώνω το δάνειο, αφού εγώ πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Το ίδιο ισχύει και με τα fake news. Υπάρχουν οικολόγοι, υπάρχουν αυτοί που είναι κοντά στα ζώα, υπάρχουν αυτοί που είναι κοντά στα παιδιά, και πολλές φορές κόβονται. Πώς κόπηκε το βίντεο Τσίπρα με τον μπάσκετ στο TikTok? Αν δεν ελεγχθεί αυτό, τότε λέτε ότι θα είναι μια προβληματική πλατφόρμα. Μπορεί να γίνει και μια προβληματική πλατφόρμα. Θα πρέπει να ρίξει χρήμα ο Musk, και γι' αυτό έχει πέσει η μετοχή της Τέσλα σήμερα. Είδατε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πτώση στη μετοχή της Τέσλα. Γιατί σου λέει, τώρα που πάμε εμείς καλά, εσύ έρχεσαι και θα ρίξεις χρήμα σε ένα μέσο το οποίο ακόμα δεν έχει πλήρως εξελιχθεί στο διαφημιστικό κομμάτι. Δηλαδή, σκεφτείτε το εξής. Τώρα, αν θες να διαφημιστείς στο Twitter, είναι περίπλοκο. Δεν μπορείς να διαφημιστείς εύκολα. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσει εκατομμύρια δολάρια για να φτιάξει διαφημιστικό σύστημα και να αρχίζει να αποκομίζει. Από την άλλη, κύριε Βασιλάκο, και να κλείσουμε με αυτό, το Twitter ήταν ένα πεδίο, μια πλατφόρμα στην οποία υπήρξαν πολιτικές δηλώσεις, πολλά βίντεο τα οποία ανεβαίνουν ακόμη και για τους πολέμους, και κυρίως είναι πιο πολύ στραμμένο στην πολιτική και την οικονομία. Ήθελα να σας ρωτήσω και να κλείσουμε με αυτό. Θα χάσει, λέτε, αυτόν τον χαρακτήρα του? Εγώ πιστεύω ότι έρχεται μια μεγάλη αλλαγή, και πιστεύω ότι μιλάμε για αλλίωση χαρακτήρα σίγουρα, γιατί από εκεί που ήμασταν στο δημόσιο μέσο, πάμε στο ιδιωτικό, κατά το πρότυπο του Δημοκρατία Εστί, του πρώτου ανδρός αρχή. Είναι ο πρώτος ανήρ ο Έλον Μάσκ, ή θα δούμε μια
μετουσίωση και αλλίωση σε τυραννική μορφή ενός μέσου που ήταν δημόσιο. Αυτό μένει να μας το αποδείξει, γιατί τα χρήματα με την ελευθερία έχουν πολύ περίεργη σχέση. Να είστε καλά, κύριε Βασιλάκο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σίγουρα το ερώτημα το οποίο θέτει ο κύριος Βασιλάκος μένει να αποδειχθεί τους επόμενους μήνες ανάλογα με τις κινήσεις του Elon Musk. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε στον τουρισμό. Να καλημερίσουμε εδώ την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Καλημέρα.